Ξεκινά σήμερα η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων με στόχο τη μείωση των αναμονών. Με αυτό το μέτρο καθημερινά θα πραγματοποιούνται περισσότερα χειρουργεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτε. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, η δυναμικότητα του συστήματο με τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 20%. Σήμερα θα διεξαχθούν τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και ένα στο ΑΧΕΠ. Την 5η, 14 Μαρτίου, έχει προγραμματιστεί το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό. Να τονίσουμε ξανά ότι τα πρωινά χειρουργεία δεν επηρεάζονται καθόλου. Θα λειτουργούν στο ακέραιο όπω λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό, θα ελέγχεται αν κάθε κλινική κάνει τον ίδιο αριθμό χειρουργείων με αυτόν που έκανε πριν την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Το κόστο των σημερινών χειρουργείων θα καλυφθεί από το Υπουργείο Υγεία. Ενώ για τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία τη χώρα, 60 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών που αναμένουν χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν εκείνοι με το κόστο. Η προτεραιοποίηση των επεμβάσεων θα γίνει σύμφωνα με την ενιαία λίστα χειρουργείων, ενώ έχει δημιουργηθεί η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση ιατρικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα καθορίζει και το κόστο, το οποίο θα είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα απογευματινά χειρουργεία θα υλοποιηθούν με ορίζοντα να αποτελέσουν μόνιμη λύση για το σύστημα υγεία. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μαζί με την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη θα χρησιμοποιηθούν ω εργαλεία για την άμεση μείωση του χρόνου αναμονή των πολιτών, όμω ο απότερο σκοπό είναι να αποτελέσουν μόνιμη δυνατότητα του ΕΣΥ.